Σκορπιοί, ασχοληθείτε με τις δημόσιες σχέσεις και την αυτοπροβολή σας μέσω των κοινωνικών σας επαφών, αλλά μέχρι εκεί. Μην προσπαθήσετε να εξωθήσετε τις καταστάσεις και να δείτε άμεσα και απτά αποτελέσματα της δράσης σας, ζητώντας από τους άλλους συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό είναι μια μελλοντική κίνηση που τώρα απλά εσείς στείνετε τη βάση της. Γενικότερα, αποφύγετε να κάνετε παρορμητικές κινήσεις, εκβιάζοντας με αυτές άμεσα αποτελέσματα. Τα θέματά σας δεν είναι σε άμεση προτεραιότητα για τους ανθρώπους από τους οποίους εξαρτώνται. Κινδυνεύετε να τα χαλάσετε όλα, να δεχτείτε αρνητικά σχόλια, την κριτική και ίσως και την επίπληξή τους. Τοξότες, αποφύγετε οτιδήποτε σας βάζει σε δυσάρεστες σκέψεις. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να ασχοληθείτε με οτιδήποτε διευρύνει τους πνευματικούς σας ορίζοντες ή να ψάξετε πληροφορίες για κάποιο προϊόν τεχνολογίας που ενδεχομένως θέλετε να αγοράσετε, δηλαδή τηλέφωνα, τηλεοράσεις, συσκευές, gadgets, τέτοια πράγματα. Αν έχετε μια νομική υπόθεση που σας ταλαιπωρεί, κάποιος μπορεί να σας δώσει απρόσμενα μια πληροφορία ή ένα παραθυράκι του νόμου που θα σας σώσει μελλοντικά. Πρέπει να το δουλέψετε, δηλαδή αν πάρετε μια τέτοια πληροφορία πρέπει να τη δουλέψετε. Ένα ταξίδι αστραπή που μπορεί να προκύψει, για σας είναι πάντοτε κάτι καλοδεχούμενο. Οι εγώκεροι, το να χτυπάτε γροθιά στο μαχαίρι δεν ωφελεί. Το να ανατρέξετε πίσω στο χρόνο και αναλύοντας τα πράγματα, να δείτε το μερίδιο ευθύνης που σας αντιστοιχεί, είναι σκληρό αλλά ωφελεί. Γίνεται σκληρότερο όμως όταν βαθιά μέσα σας γνωρίζετε καλά ότι για όλα φταίνε συνήθειες και πρακτικές που δεν είστε με τίποτα διατεθειμένοι να αποχωριστείτε. Όσο και αν ξέρετε ότι δεν είναι σωστές. Είτε ακόμα χειρότερα ότι σας βλάπτουν άμεσα, έτσι. Ωστόσο, η πρακτική αυτή είναι μονόδρομος και απαιτεί να επιστρατεύσετε λίγη παραπάνω θέληση από όση σας έχει απομείνει όταν ήδη έχετε δώσει και την τελευταία σταγόνα από αυτή. Υδροχόοι, ανήκετε κι εσείς σε αυτή την κατηγορία των ζωδίων που κάνουν ένα μικρό διάλειμμα αυτόν τον καιρό από τη συνεχόμενη πίεση που έχουν δεχτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι ευκαιρία να πάρετε ιδέες και κυρίως να ακούσετε τον τρόπο που οι άλλοι αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Αυτή τη φορά θα ακούσετε πράγματα που θα σας βοηθήσουν να κατεβάσετε ιδέες και θα σας απογειώσουν. Καινούριες ξαφνικές γνωριμίες έρχονται να αποτελέσουν το άλλα το πίπερο και να δώσουν ενδιαφέρον σε αυτή τη βδομάδα. Με τον ερωτικό σας σύντροφο θα έχετε μια ξαφνική συζήτηση που θα σας αφήσει και τους δύο με την ικανοποίηση ότι όταν το θελήσετε μπορείτε να επικοινωνήσετε πολύ ουσιαστικά και έξω από τα συνηθισμένα κλισέ, κάτι που ζητάτε συνεχώς εσείς υδροχόοι στη ζωή σας. Να τελειώσω με το ζώδιο των ιχθύων. Τα ψυχοσωματικά στην περίπτωσή σας οφείλονται, όπως κατ' επανάληψη έχω τονίσει τον τελευταίο καιρό, στο ότι θέλετε να τα κάνετε όλα ταυτόχρονα με αποτέλεσμα να πιέζεστε. Δυο καρπούς για χώρανε άνετα στην ίδια μας χάλη, αλλά όχι χωρίς να πάθει κάτι το χέρι σας. Ίσως η λύση είναι να χαλαρώσετε με την ευκαιρία των διακοπών προς το τέλος της εβδομάδας και να σκεφτείτε τους νέους στόχους που θα βάλετε όταν θα έχετε ολοκληρώσει αυτό τον κύκλο που τώρα σας πιέζει και κυρίως ψυχολογικά βέβαια, αλλά σας ανταμείβει υλικά. Βλέπετε το ένα, βλέπετε και τ' άλλο. Έχετε το νου σας σε αυτά που ακούτε και αποφύγετε να κρίνετε. Θα ακούσετε την κατάλληλη συμβουλή την κατάλληλη στιγμή και δεν αποκλείεται μια πρόταση για μελλοντική συνεργασία να σας ξαφνιάσει ευχάριστα εξαιτίας της δημιουργικότητας και της πρωτοτυπίας που υπόσχεται. Πάντως, δεν σας βλέπω να ξεμπλέκετε εύκολα από όλη αυτή την κατάσταση. Αυτά για αυτή την εβδομάδα. Θα επανέλθουμε αύριο ασχολούμενοι κυρίως με τη σελήνη ως το γυναικείο πρότυπο και πώς αυτή θα επηρεάσει. Αχ, τι ωραίες προβλέψεις!